Τι μέρα και αυτή, Εύεν, τι μέρα, τι πράγμα, τι γίνεται. Ναι, ναι, υπάρχει ένα καλό επίπεδο γενικά. Τρία πράγματα. Και φιού. Τρία πράγματα. Είναι σαφές ότι δεν αντέχεις από την προηγούμενη φορά. Πολύ παρέα με τον Ασλαμά κάνεις. Τρία πράγματα έχεις να πεις. Συνέχεια αιτήματα φιλίας στο Facebook από γυναίκες με τρία ονόματα. Είναι κομπιούτερ. Σε πήρανε γραμμή, ρε. Είναι η κοινή σου φίλη. Είναι η κοινή σου φίλη. Ποιος είναι? Ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Καλά, ναι, δεν θα έκανες ούτε και ο Μάκης ο Πεταλούδας. Τώρα τελευταία έχουν ενταθεί. Εγώ μπορεί να έχω τέτοια 5.000 ετήματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όμως τώρα τελευταία? Γιατί είναι κομπιούτερ σου. Δεν είναι πραγματικές εγκόμενες αυτές. Προφανώς κανείς δεν κάνει αποδοχή έτσι. Δηλαδή, ναι. Α, καλά, μην νομίζεις. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι γίνονται αυτά τα αιτήματα φιλίας, τα οποία είναι ας πούμε 100.000 αιτήματα φιλίας. Οι 5.000 θα απαντήσουν θετικά γιατί είναι σαλιάριδες. Βλέπουν την κόμενα την ωραία και κάνουν ναι. Μετά αλλάζει το προφίλ και γίνεται ηχή στοιχηματική εταιρεία ή διαφημιστική εταιρεία ή οτιδήποτε. Και σου έρχονται διάφορες μετά ειδοποιήσεις, μηνύματα, messenger, stories. Δεύτερο άσχετο θέμα. Έχουν καταφέρει να κάνουν συμπαθή τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Φτάνει, ρε παιδιά, φτάνει. Τον έχετε ξεφτυλίσει τον παππού. Φτάνει. Έχει μείνει πετσί και κόκαλο. Εντάξει. Έχει γίνει δηλαδή συμπαθητικός. Φτάνει. Είναι ο μόνος που είναι φυλακή από αυτούς. Ναι. Είχε φωτογραφία του πριν από λίγο, δηλαδή δεν είναι σκελετός. Τρίτο άσχετο θέμα. Δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά. Στην πόλη, κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά? Δεν, αυτό το πάνω κάτω γύρω δεξιά, αυτό δεν είναι. Εντάξει, θα έχουμε τα βαντούρια. Κοίτα, γενικά είναι ένα τρίμερο τα βαντουργίου, το Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο. Εγώ να σου πω τι έπαθα. Σήμερα το πρωί εσπευσμένα με ψάχνουν στο τηλέφωνο από το μαγαζί. Μου είναι πρόβλημα. Τι πρόβλημα, ρε παιδιά. Θέλουμε μπουκάλια, ποτήρια κρίκετ. Αυτά τα γυάλινα. 400. Καλά, ρε παιδιά, λέω. Χθες δεν πήραμε. Θέλουμε γιατί χθες το βράδυ ήταν οι οπαδοί της Σάλκε στα Λαδάδικα. Φάγανε, ήπιαν, σκάσαν τα μοσχάρια. Στο τέλος ξεμείνανε εκεί απέναντι από εμάς στο Ντάμπλινερ που είχε αγώνες, έδειχνε τηλεόραση. Και ήρθαν και σε εμάς, ήπιαν καμιά 200 ποτήρια μπύρα. Οπότε αναγκαστικά κάποια χάθηκαν, ξαφανίστηκαν τα ποτήρια. Και λένε τώρα, Άκη, εσύ που ξέρεις, μετά το μάτς ενδέχεται να ξαναρθούνε, ναι, ρωτάνε οι ιδιοκτήτες εκεί των μαγαζιών. Γιατί χάρηκαν χθες που αφήσαν λογικά αρκετά φράγκα και δεν κάναν και μανούρες. Λέω, δεν το βλέπω μετά τον αγώνα να έρθουνε. Δεν ξέρω τι ώρα κιόλας που θα πάνε, αλλά όλοι αυτοί μου δώσαν την αίσθηση ότι διαμένουν σε ξενοδοχεία του κέντρου. Ναι. Αστικά μικρά, απλά ξενοδοχεία, ρε παιδί μου, φτηνά. Προς μοναστηρίου. Εκεί μένουν. Μένουν εκεί γενικά όλα αυτά τα ξενοδοχεία, τα μεσαίας κατηγορίας είναι Αγίου Δημητρίου, Δραγούμη και όπως λες εσύ και προς τη Μοναστηρίου έχει μερικά. Εννοείται, ναι, έχει. Τουλάχιστον τρία και μετά είναι, είπαμε, στη Δραγούμη, στην Βενιζέλου. Πώς δεν τα ξέρω, ρε φίλε, όταν έρχεται κάποιος γνωστός είτε από Αθήνα είτε από Κρήτη, οτιδήποτε εκεί μένει. Στα Colors που είναι πολύ της μόδας, σε διάφορα άλλα city hotel και boutique hotel. Τέλος πάντων. Και είναι εκεί οι Γερμαναράδες και μας αφήνουν τα φράγκα τους. Ο Άγιος Πάοκ το φρόντισε και αυτό, φίλε. Ναι. Τουρισμός, δε. Να έχει πόλη τουρισμού. Τουρισμός. Και βέβαια κανονίζουν να έρθουν μετά και για καλοκαίρι. Απλά... Γιατί ήρθαν τώρα με την ομάδα και στείλουν τα καλοκαιρινά. Πώς θα έρθουν μετά με τον Κομενάκι. Να πάνε Χαλκιδική να δουν τα αξιοθέατα. Γερμανίδες τουρίστες. Ξεκινάμε. Θα δώσουμε εισιτήρια. Τρία ακόμα εισιτήρια έχουμε στην εκπομπή. Τα τελευταία. Για τα τελευταία, ρε μαύρε. Κληρώνεις. Θα αρχίσει το μάτς. Για τον αγώνα του Πάγου με τη Σάλκη. Εισιτήρια νομίζω στη θύρα 7, αν δεν κάνω λάθος. Τρία ακόμα για φίλους που ψάχνουν εισιτήριο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. Όπου φίλε, πολύ οργανωμένα τα λες, έλεγε. Πολύ συγκέντρωση υπάρχει στην εκπομπή. Σε χάζεψε ο άλλος πριν. Τον άκουγα χθες. Βγήκαν πολύ οπαδοί του Αγροτικού Αστέρα. Εντάξει, τι φίλε, όμως μεγάλη ηλικία. Υπάρχει και η νέα πολιτεία που έχει αυξήσει κατά πολύ την.
Ναι, είχε αρκετή κίνηση και μάλλον αναριανή με Ηρακλειδείς, αριανή με αεξίδες, Ευοσμιώτες με αριανούς. Δεν ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Δεν είναι. Πρέπει λίγο να ηρεμήσει το πράγμα, παιδιά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καταλάβαινε ότι οι παοξίδες το διασκεδάζουν. Εντάξει, αλλά τέτοια μέρα τώρα. Εμείς έχουμε άλλα θέματα, παιδιά. Εμείς έχουμε τα δικά μας τώρα. Άσε τους άλλους. Εμείς πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Πρέπει να βρεθεί τρόπος. Πρέπει η κερκίδα να είναι ο 12ος παίκτης. Ωρε φίλε, πόσο κλείσε. Ο Μπατμανίδης τώρα θα σε αποθέωνε. Ναι. Ο Σίμος Λάζαρης είχε κάνει το πιο λαϊκίστικο που υπάρχει στον πλανήτη Γη. Χάρισε τη φανέλα με το 12 στον κόσμο. Γιατί είναι ο 12ος παίκτης. Δηλαδή στη σύνδεση των ομάδων έλεγε νούμερο 10 ο Τάδε, νούμερο 11 ο Τάδε και νούμερο 12 εσείς. Ο λαός. Ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος, όλε. Η ερώτηση για την Τούμπα και πώς θα επηρεάσει τους Γερμανούς, παραμονές του. Ναι. Αυτή και αυτή κλεισέ εντελώς. Γελάνε και τα τσιμέντα. Ο Γιώργος Μήνος θα την κάνει αυτή την ερώτηση σίγουρα. Ο Γιώργος έκανε την ερώτηση στον Κουλούρη. Δεν είναι, έχει κλείσει ο κύκλος του. Όχι, είναι αστήρευτο. Είναι αστήρευτο. Α, σου πω κάτι. Αφού δεν ήσουν μπροστά σε αυτό, να δεις τη φάτσα του Κουλούρη που θέλει να τον πιάσει. Μου φύγε το σαγόνι. Δεν υπάρχει, φίλε, εντάξει. Φίλε, είσαι νεαρός ποδοσφαιριστής. Ναι. Πρέπει να υποστείς κάθε δοκιμασία. Μα αυτή είναι όμως η υπέρτατη, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Αυτό είναι διαβολοβδομάδα, ρε φίλε. Τους τα ΟΕΚ δεν ξεκινάνε έτσι. Τι τον ρώτησε ακριβώς. Ευθύμη, είσαι και το γούρι. Βγαίνεις και μπαίνει ο πρίγκιπας και σκοράρει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Πώς αντέδρασε ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Τι τα πείτε, μα. Όχι, φίλο, απ' όλα κρίνεται. Όχι, πώς το χειρίστηκε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Αντέδρασε μια χαρά σε εκείνο που του έκανα για το Big Brother, για ποιο, για το Μόρις, ούτε θα κάνει το καλοκαίρι. Εκεί δεν μίλησε, ναι, γέλασε. Εντάξει. Εκείνο ήταν άλλο, όμως δεν είναι υποτιμητικός αυτόν, ρε παιδί μου. Τώρα έπρεπε να το... Δεν έπαιξε εκείνο. Δεν ήταν. Δεν ήταν, μόνο στα Bloomberg πήγε, πώς λέγονται αυτό. Εδώ έπρεπε να απαντήσει όμως. Τι απάντησε. Τι απάντησε. Κάτι θα είπε, θα αποθέωσε τον Πρίγιοβιτς. Εγώ και ο Στέφανος στηρίζουμε τον. Αποθέωσε τον Πρίγιοβιτς, κάτι είπε. Σημασία έχει να κερδίσει η ομάδα. Άλλο κάνω εκκλησία και αυτό. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος βάζει τον γκολ. Φήμες ότι θα υπάρχει σήμερα ερωτηματολόγιο στη θύρα 8 του γηπέδου και θα περιλαμβάνει τις εξής ερωτήσεις. Τι ράτσα ήταν ο Βουκεφάλας. Αν η απάντηση είναι ζάσταβα, δεν μπαίνεις. Το άλλο μήνυμα δεν διαβάζεται για τη διαδρομή του μαραθωνίου της πόλης. Δεν διαβάζεται. Εντάξει, θα υπάρξει λίγο μια ανακατοσούρα κέντρο και ανατολικά απογευματάκι. Ρε φίλε, εγώ σου λέω οι άνθρωποι, έτσι κάνεις και εσύ όταν πηγαίνεις σε άλλες πόλεις. Δεν είναι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, λειτουργούν χήμα μέσα στην πόλη. Γιατί έχουν έρθει και πολύ μεμονωμένοι. Έτσι, και ψιλοενώνονται γιατί είναι κοινοί γνωστοί κλπ. Και κάνουν ένα χαβά. Εγώ αυτό το γουστάρω. Δηλαδή θα δω, ας πούμε, 10 οπαδούς στη Σάλκε να είναι σε μια πλατεία και να λένε ένα σύνθημα και θα στραβώσω ή θα μαζέψω τους δικούς μου να πάω να τους πλακώσω. Όχι, ρε φίλε, δεν θα το κάνω. Άστος να... Τρία παιδιά και είσαι 42 δεν είναι, όχι, ρε φίλε, και πιτσιρικάς να ήμουν, αφού εγώ το κάνω, τα πάω αλλού. Ναι, εσύ θα το κάνεις. Οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Πώς θα γίνει τώρα. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, ρε φίλε. Δημοκρατική, όχι, ξεκάθαρη. Όχι, τέλος πάντων. Δεν ασχολούμε. Εντάξει. Και θέμα, δεν είναι και τίποτα. Το θέμα είναι να μην προκαλούν. Να προκαλεί. Άνα, μπράβο, εντάξει. Ναι. Θέμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θυμάσαι τον Βασίλη τον Καγκάτση, τι μας είχε πει τότε στο Χέρεφεϊν. Που έχουν κάνει δική μας το Άμστερνταμ. Έχουν ανακαινήσει τη μισή πόλη. Εντάξει. Και πάει το άλλο το βράδυ. Ο... Σίγουρα θα προκλήθηκαν. Αυτό, ρε, και πάει ο Γκαγκάτσης, ναι. Δεν θυμάσαι το σκηνικό, ναι, ναι, ναι. Και πάει ο Γκαγκάτσης καλεσμένος στη ΣΟΕΦΑ να δώσει εξηγήσεις, ναι. Έτσι νομίζει. Με πεσμένα τα φτερά. Ναι. Είμαστε σε ένα τραπέζι μετά το Κλαρίνο, όχι, ή πριν το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι. Είμαστε σε ένα τραπέζι στο ξενοδοχείο, καθόμαστε σαν χαζί. Ωραία, αυτό το άγχος το πριν το παιχνίδι, το κλασικό. Και έρχεται ο Γκαγκάτσης και γελάει. Λέμε, τι έγινε. Του ζητήσαν συγγνώμη. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει. Μου ζητήσαν συγγνώμη. Είπαν ότι μας προκάλεσαν και ότι δεν θα επαναληφθεί. Και τι είχε γίνει. Μέσα σε όλο το ταβαντούρι, μια κάμερα είχε πιάσει δύο παδούς του Άγιαξ να προκαλούν ένα δικό μας. Ωραία. Και αυτό ήταν στοιχείο Το ακράδαντο. Στο μεταξύ έχει ανακαινιστεί πλήρως η αναδομό, δηλαδή θα έκανε καλό τζίρο, ένα κλαμπ του Άγιαξ. Ωραία. Πέφτει ξύλο σε ό,τι στενό, σε μια περιφέρεια... σε ένα χιλιόμετρο πέφτει ξύλο παντού, αλλά η κάμερα έπιασε τους δύο
που προκάλεσαν τον ένα. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Καλό είναι να μην γίνονται, ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη σαν εκπομπή τα παιδιά που θα ελέγξουν. Στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη έχουμε σίγουρα εμπιστοσύνη μετά τα τελευταία. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι τα παιδιά που ελέγχουν την θύρα 8 είναι παιδιά τα οποία έχουν την υποδομή, την πανεπιστημιακή γνώση, πάνω απ' όλα, την εμπειρία. Είναι και καταρτισμένοι 100%. Είναι επιστήμονες. Και είναι πολύ γρήγοροι στις επεμβάσεις τους. Θυμίζουν γλύκο. Έχουν παίζει τελειώσει καλά με τα και τη διπλωματική σχολή. Εννοείται, διπλωματία πάνω απ' όλα και μιλάνε και πολλές γλώσσες. Αλήθεια είναι αυτό. Και με πρώτη τα ποδανά. Με το στόμα, με τα χέρια, με το κεφάλι, με το πόδι. Πάμε σε χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε μεγάλη διάθεση από φίλους. Ναι, ναι. Όλα για όλα για τρία τελευταία εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκε. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Πρώτη ώρα με αναδομό. Έως 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση στην αναδομό. Μπορείτε να μπείτε στο site anadomopavlanakinis.gr για να ενημερωθείτε, να πάρετε ιδέες για ανακαίνιση σπιτιού και όχι μόνο. 2311-241-508. Μαζί μας και τον Burger & Shake, εκεί στην Κούσκουρα σίγουρα θα πήγανε τα γερμανάκια χθες να φάνε κανένα μπέργκερ, συνήθειες δηλαδή δυτικοευρωπαϊκές. Όλα χειροποίητα, όλα φρέσκα και εγγυημένα ότι είναι μοσχαρίσια στα μπέργκερ και βέβαια πολύ ωραία κομμένες τηγανιτές πατάτες. Εκπληκτικά μιλξέικ και σαγκριές και σπιτικές λεμονάδες και πακέτα οικονομικά για να δοκιμάσετε και είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσουν. Ας πούμε, αν είστε εκεί στην περιοχή, έχετε 15% έκπτωση σε ό,τι πάρετε και αν είστε φοιτητής ή μαθητής, έχετε δωρεάν τις πατάτες με την επίδειξη του Πάσο. Τα Burger & Shake είναι στην Κούσκορα, επί της Κούσκορα, όπως από την Μητροπόλη ανεβαίνεις, αμέσως αριστερά, εκεί στα πρώην Goodies δηλαδή. Σήμερα στον Πειρατή ξεκινάει σε μισή ώρα η Τσικνοπεμπτοπάοκ δίσκο πάρτι, από τη μία 1000 σουβλάκια δώρο, 1000 σουβλάκια δωρεάν, εκεί θα έχει μπαρμπεκιού, γούστα τρελά, ξύδια, χορή, ιστορίες, 3 DJ, η φίλη μας η Λίνα Αντωνιάδου, ο Πάνος ο Σκαμπέλτζης, ο Ντίνος ο ίδιος αυτοπροσώπος θα παίξει μουσική, γνωστός. Γνωστός disco freak, με disco μπάλα μεγάλος επάνω από το κεφάλι του εκεί στο Βούπερταλ. Εντάξει, ναι. Ναι, στον Πειρατή. Διογένους 17. Για να πάτε καπάκι στην Τούμπα, στο γήπεδο, να γεμίσετε την καρδιά. Μην πιείτε πολύ. Τώρα δεν είναι αυτό για τον Πειρατή ό,τι καλύτερο. Να το ευχαριστηθείτε το μάτς και συνεχίζετε μετά. Ή αν είναι να πλακωθείτε στο ξύδι, από τις 7 και μετά. Να καταλαβαίνετε τι γίνεται δηλαδή στο γήπεδο. Ωραία. Μην σας πιάσει καμιά ντάγκλα στο 60 και δεν μπορείτε να φωνάζετε. Εδώ πρέπει να υπάρχει διάρκεια. Και η ομάδα πρέπει να έχει διάρκεια και η κερκίδα πρέπει να έχει διάρκεια. Αν πλακωθείς, να πούμε, στα ξύδια από τις 3, η μόνη διάρκεια που θα υπάρχει είναι στο κατούριμα. Άρα, προσέχουμε τι πίνουμε σήμερα. Δεν συνδυάζουμε πολλά. Ωραία. Δεν συνδυάζουμε πολλά και διάφορα που γράφει και στο Facebook. Δεν τα μπερδεύουμε. Πολλά και διάφορα, ναι. Ναι. Δεν τα μπερδεύουμε. Ξεκινάς με βότκα, πίνεις βότκα. Α, λες αυτό που λέει τι κάνει, πίνει πολλά και διάφορα, ναι, στην τοποθεσία, ναι, τάδε. Διάφορα, ναι, αυτό είναι βλακεία. Αυτό πρέπει να βγει από το Facebook. Ναι, πολλά και διάφορα τι σημαίνει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν μπερδεύουμε ναρκωτικά με αλκοόλ. Κακός συνδυασμός για παιχνίδι. Κακός. Πιπέρι στο στόμα. Γενικά ναρκωτικά. Ωραία. Δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε. Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα μην λέμε και ψέματα στον αέρα. Στο γήπεδο είναι 10%. 12%. 20%. 70%. Τέλος πάντων, δεν τα μπερδεύουμε. Δεν εννοώ το τσιγάρο, πάτησε εγώ. Ναι. Είχε την ακούσε. Είχε την. Είχε φοβερή φωτογραφία την Μελίνα Μερκούρη στη Στέλλα. Μαχαιρωμένη. Ναι. Και λέει: Στέλλα, ο μοναδικός άνθρωπος που πέθανε από φούντα. Αυτό δεν κάνει κακό. Μία στο τόσο. Είμαστε υπέρ της αποποινικοποίησης κάποια στιγμή. Είναι το Γιουργιάκης ο Παπανδρέου. Βέβαια, ρε φίλε. Σίγουρα έπαιρνε. Σίγουρα. Αποκλείται να ήταν νυφάλιος όλα αυτά. Για να φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Μάλλον κάναμε εμείς και βγήκε ο πρωθυπουργός αυτός. Ο Σταμάς που ζήτησε πρόσκληση για το παιχνίδι πήρε. Ήθελε εισιτήριο να πάει. Ναι, δεν θέλει εισιτήριο και το πάω ξανά. Όχι, ρε, του ζητήσαν 3 στο Σουμπούτεο. Δεν ήθελε. Κάτι τέτοιο μου πάνε. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όχι, είσαι, μου φαίνεται. Είσαι τρέντο, χίπστερ, εσύ, ναι.
βασιλικός που κάνεις το σταυρό σου. Χρειάζεσαι το διάλο να μας εξπάσει τα νεύρα, να μας εκμπερδέψει εντελώς. Άντε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα για να συζητήσουμε για τον αγώνα και με Έλληνες. Και επίσης δύο θα κληρώσουμε τρία τελευταία εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ ΣΑΛΚΕ. Βλέπω υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Αρκετοί φίλοι δεν έχουν εξασφαλίσει είσοδο στο γήπεδο και ψάχνουν τελευταία μέρα. Υπάρχει μια ελπίδα εδώ με τρία εισιτήρια που κληρώνουμε. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Λίγο μετά θα πάμε στα του ΠΑΟΚ και σε ό,τι αφορά τα γύρω-γύρω, θέματα οργάνωσης του παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι όπου πέρα από τις κερκίδες για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που φυσικά θα είναι κατάμεστες, θα έχει και αρκετούς φιλοξενούμενους οπαδούς, αρκετούς, παραπάνω από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, είναι πάνω από 1000 άτομα, οι Γερμανοί που είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει μια κινητικότητα και στο κέντρο της πόλης και είναι και πολύ ιδιαίτερη ημέρα και ας ελπίσουμε να μην έχουμε ζητήματα. Τα παιδιά μας ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο, δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο, έχουν εξευρωπαϊστεί εντελώς, δεν δημιουργούν θέματα, είναι κύριοι. Στα του ΠΑΟΚ και αγωνιστικά αλλά και τα έξω αγωνιστικά, λίγο μετά τη μία θα ξεκινήσουμε με τη ΣΑΛΚΕ, να έχουμε μια άποψη ακόμα για το ρεπορτάζ των Γερμανών. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ χθες κέρδισε το Λαύριο με 5 πόντους διαφορά. Μια καλή ομάδα το Λαύριο. Αυτό τον πόντο δεν το γουστάει, θα τον πάρεις. Ναι. Τι. Για τον ΠΑΟΚ που δυσκολεύτηκε, με τον ΠΑΟΚ που έχω βλέπουμε το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Ναι. Βλέπουμε τον προπονητή του να στέλνει το μήνυμα ότι φυσικά κάτι δεν πάει καλά και στον Άσο και στο Πεντάρι. Προφανώς υπάρχει αναζήτηση παικτών. Και στο Βόλι ο αποκλεισμός από την Ευρώπη με ήττα από την Τουρ. Εκεί στο τρίτο σετ έγινε ζημιά. Τους περάσαμε 3 πόντους αλλά δεν κρατήσαμε. Δεν κρατήσαμε. Εντάξει, καλύτερη ομάδα. Ναι, εντάξει. Κοίτα, αν ήσουν από την αρχή δεμένος. Μπορεί να ήταν και οριακό. Ναι, μπορεί να κρινόταν στις λεπτομέρειες. Εντάξει. Μας πέτυχε σε κακό momentum η Τουρ. Είναι η αλήθεια. Αλλά όλοι εκεί πέρα είναι ψύχρεμοι. Λένε ότι θα έρθει η ομάδα. Τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Λοιπόν, περιμένουμε για μία πρώτη σύνδεση με έναν από τους απεσταλμένους Γερμανούς δημοσιογράφους. Τον έχουμε τώρα στη γραμμή. Καλημερίζουμε πρώτα απ' όλα τον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Γεια σας, καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Εγώ δεν σου λέω, μιλήσαμε πριν. Με τη δική σου βοήθεια να δώσουμε τις ευχές μας και στον Γερμανό συνάδελφο, τον Γιάν Βέχνερ από το Βέντερ Radio, που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη βεβαίως. Να τον καλημερίσουμε. Good morning, Mr. Βέχνερ. Good morning. Good morning. Πρώτα απ' όλα, ας μας πει λίγο την άποψή του. Αυτό το διάστημα εκτιμά ότι η ΣΑΛΚΙ είναι σε καλή κατάσταση, καλύτερη από ό,τι πριν λίγες εβδομάδες. Mr. Wechner, the first question is, we have seen that Schalke has had a lot of ups and downs in that season. Do you believe that this time the team is in good shape, in a good condition, according to your opinion? Yes, they are. But the thing is, ups and downs is typical for Schalke, especially this season. They had a really rough start in the Bundesliga. Followed by a really good series with 12 games without defeat. And then before Christmas, the team struggled again. They had many injuries. They have a new coach and a new system. But within the last three games, they went back up to their best performances. They played a 1-1 tie against Bayern Munich. And since that game, Schalke is really on top of their level, and I think they will be in good shape tomorrow. Tonight as well. Okay. Give me some time to translate.
Ουσιαστικά αυτό που μας απαντά είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή όντως βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γενικά στα τελευταία τρία παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά την επανέναρξη της Bundesliga μετά τη χειμερινή διακοπή έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις. Αποκορύφωμα είναι το 1-1 μέσα στην έδρα της Bayern Μονάχου. Δεν στέκεται μόνο στο αποτέλεσμα, ήταν πολύ καλή εμφάνιση, όπως πολύ καλές εμφανίσεις είναι και αυτές στα τρία τελευταία παιχνίδια. Είναι όμως μια ιδιαίτερη χρονιά, μια χρονιά η οποία είχε πολλά πάνω κάτω και πολλές αυξομοιώσεις στην απόδοση. Η ομάδα ξεκίνησε πολύ άσχημα, είχε ένα σερί με 12 αγώνες αίτητη, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο στην Σάλκη και φέτος εξηγείται και λίγο παραπάνω, γιατί υπήρξαν αρκετές αλλαγές, υπήρξε και αυτή η αλλαγή του προπονητή, υπήρξε και μέσα στη χρονιά η αναζήτηση για ένα σύστημα και η αλλαγή τελικά το σύστημα, οπότε όντως η Σάλκη αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση με ό,τι έχει προηγηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη σεζόν. Είπε μέχρι ότι είναι σε top form αυτή τη στιγμή κατά την εκτίμησή του. Ναι. Επειδή μίλησε για τραυματίες και πράγματι είναι μεγάλο θέμα για τη Σάλκη φέτος, μπορεί να μας απαριθμίσει, γιατί είναι και πολύ, σήμερα πόσοι λείπουν συνολικά από το ρόστερ της Σάλκη σήμερα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ? Mr. Δέχνερ, you have told us that Schalke had a lot of injuries that year. Can you tell us how many players are unavailable for today's match against PAOK? I would say you have to name four players that are missing that play a vital role in this team. There's Koke, signed from Sevilla before the season. He hasn't played a single game for Schalke the entire season. Embolo is also out. He's a striker, and another striker is missing with Di Santo. And currently, one player is missing. He got sick 2 days ago. Bentaleb, and that's good for PAOK because Bentaleb has been the most important player within the last couple of weeks. Μας λέει ότι μιλώντας για βασικές απουσίες, για να μπορέσει να το κάνει πιο σαφές. Είναι ουσιαστικά τέσσερις ποδοσφαιριστές που λείπουν από αυτή την ομάδα. Είναι ο Εμπολό, είναι Κόκε. Ο Di Santo, ναι, και είναι και ο Μπενταλέμπ. Και στην τελευταία απουσία του Μπενταλέμπ έχει μείνει αρκετά και είπε πως είναι μια πολύ θετική είδηση για τον ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό ποδοσφαιριστή για την Σάλκη. Όλες οι απόψεις όσων ξέρουν τη Σάλκη αυτό εκφράζουν. Κατά την άποψή του, ο βασικός λόγος της μέτριας πορείας της Σάλκη στο πρωτάθλημα, ποιος είναι? Mr. Vechner, we have seen that Schalke is in the 11th position of Bundesliga. In your opinion, can you tell us which is the main reason that the team isn't going so well that year in the German football? Well, I would name two reasons. The one thing, the team has been going through a change last summer. There's a new head of sports, there's a new coach, a new manager in charge, and he's trying to educate the team to a new style of football. And the team has struggled to get that in a high performance on the pitch. It's been better, especially the last couple of games. You can see a real improvement. Mm-hmm. And the other thing is the personal. On the one thing, you had the injuries. On the other thing, many young players who have been struggling a couple of times, and that has really been Schalke's problem. But in my opinion, Schalke is now better than last summer, and that's a good thing for Schalke. Mm-hmm. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λες και μας περιγράφει προβλήματα που έχουμε συζητήσει 1 εκατομμύριο φορές για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, για την απάντησή του, είπε πως όντως έχει μια μέτρια πορεία τη φετινή σεζόν, αλλά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Για τον ίδιο και κατά την άποψή του υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι η ομάδα το περασμένο καλοκαίρι έχει κάνει σαρωτικές αλλαγές όσον αφορά τους υπεύθυνους στο αγωνιστικό τμήμα. Έχει αλλάξει τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή καλύτερα, γιατί έτσι λειτουργεί και στη Γερμανία. Έχει αλλάξει προπονητή και θα έπρεπε αυτοί οι δύο άνθρωποι, προχωρώντας και σε πολλές αλλαγές στο αγωνιστικό τμήμα, να αλλάξουν ουσιαστικά και τη φιλοσοφία και την οτροπία της ομάδας, τον τρόπο που αγωνίζεται. Αυτό στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο,
Ωστόσο, φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά στη σύγκριση που γίνεται για την αγωνιστική εικόνα της Σάλκε στο ξεκίνημα της σεζόν και στο τελείωμα του καλοκαιριού, mm-hmm. με την αγωνιστική εικόνα της τώρα, που όντως βρίσκεται στο top της φόρμας της και παίζει πραγματικά πολύ καλά. Ωραία. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο θεωρεί ότι τη φετινή σεζόν έχει μέτρια παρουσία, πορεία βασικά, στο γερμανικό πρωτάθλημα, είναι ότι η ομάδα είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών, ναι. και αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο αυτή τη μεταβατική περίοδο, και ταυτόχρονα είναι μια ομάδα που βασίστηκε σε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, οπότε κατά μία έννοια νομίζω ότι εξηγεί αυτά τα ups and downs που είπαμε και πριν, δηλαδή τα σκαμπανεβάσματα στην συνολική απόδοση της ομάδας. Από την άλλη όμως, κόντρα σε όλα αυτά, στην Ευρώπη είναι εξαιρετική. Η πορεία στον Όμιλο ήταν πάρα πολύ καλή. Πλέον μπορεί να πει, πάντα κατά την άποψή του και με βάση το ρεπορτάζ, ότι ο κύριος στόχος είναι η επιτυχία στο Europa League της ομάδας. On the other hand, Mr. Werner, we have seen that Schalke plays very good football in Europe and has also very good results. And I would like to ask you, if this is the main reason that Europa League could be the first target for Schalke in that year? That's a difficult question. They're still in the National Cup as well, and that is important for them as well. Mm-hmm. But yeah, the Europa League has a certain value for Schalke this season, and that has something to do with the history as well, because 20 years ago, exactly 20 years ago, Schalke won the UEFA Cup back mm-hmm. then. And that's still the biggest success of that club in the entire history. So the players actually talk about winning the Europa League this season would be special, since it's the so-called anniversary of the UEFA Cup back then, 20 years ago. But I wouldn't say it's the main goal, because they really want to pick up points in the Bundesliga as well and try to qualify. They're back 8 points. That is a hard task, but still possible. But the UEFA Europa League is definitely more important than usually, since they're struggling in the Bundesliga. Ωραία. Μας έκανε μια διευκρίνηση και μας είπε ότι δεν μπορώ να σας πω ότι είναι ο βασικός και ο πρωταρχικός στόχος της Σάλκε, γιατί η ομάδα συνεχίζει στο γερμανικό κύπελο και σίγουρα θα ήθελε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική για να βελτιώσει και τη θέση της στο γερμανικό πρωτάθλημα στην Bundesliga. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα τη φετινή σεζόν, γιατί όντως η Σάλκε τα πηγαίνει πολύ καλύτερα στην Ευρώπη και θα ήθελε να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, και αυτό που κάνει πιο ιδιαίτερο τον στόχο για την κατάκτηση του Europa League είναι ότι φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τελευταία φορά που η ομάδα είχε πανηγυρίσει ευρωπαϊκό τίτλο, τότε ήταν το κύπελο UEFA βέβαια, ναι. και γι' αυτό το λόγο μπορεί το συγκεκριμένο να αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για την τωρινή ομάδα της Σάλκε. Δεν είναι ο πρώτος στόχος, αλλά είναι κάτι που θα το συζητάνε και έντονα και εντός ομάδας. Ναι. Κάτι τελευταίο για να πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Κατά την άποψή του, τι να περιμένουμε από τη Σάλκε και σε επίπεδο απόδοσης? Μας είπε ότι είναι στα καλύτερά της, ακόμα και σε εντεκάδα για το μάτς. Mr. Werner, do you believe that the coach of Schalke, Mr. Weinzierl, is decided according to the 11 players he is going to choose for today's match? Can you tell us which could be that 11 according to your opinion? Yes. Well, in the defense, there's no doubt they will play with three men. In the goal, Fährmann is set to play. That's no question. Mm-hmm. And in front of him, the captain, Benedikt Höwedes, world championship winner. Mm-hmm. And next to him, Naldo, the Brazilian, and Nastasic from Serbia. Then they play with two very offensive wing players, Kolasinac on the left side and Schöpf, the Austrian, on the right side. Mm-hmm. And the other position I'm not really sure about, because there might be some rotation. We're not quite sure. I would say they would play with Geis in the defensive part in the midfield, Goretzka in front of him, as well as Dennis Aogo, three German players, Geis and Goretzka, very young. Yeah, and in the front part, I would say they play with Max Meyer, another young German national player, mm-hmm. and probably Huntelaar, who has been injured for quite a while, but is now back. If Huntelaar is not playing, they go with Burgstaller, the Austrian. Γρηγόρη, μόνο έναν δεν έπιασα.
στο κέντρο για να τους έπιεσαι εσύ όλους. Ναι, 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 νομίζω τους έχω όλους. Ωραία. Αν θες να τον ευχαριστήσουμε και το ευχηθούμε καλή δουλειά. Okay, thank you very much, Mr. Wechner. We are going to see you in Tuba today. Yes, okay. Thank see you. Later. Thank you bye. Very much. Bye-bye. Είπε ότι θεωρεί ότι ο προπονητής έχει καταλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό στους 11 ποδοσφαιριστές που θα επιλέξει το σημερινό παιχνίδι. Η διάταξη θα είναι πιθανότητα ένα 3-5-2. Ναι. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το αν ο Φέρμαν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Επίσης σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται οι τρεις αμυντικοί στην άμυνα είναι ο Νάζαζιτς, ο Νάλντο και ο Χέβεντες. Τώρα στην μεσαία γραμμή... Είπε πρώτα τους δύο που παίζουν fullback και είναι δύο πολύ επιθετικοί παίχτες, ο Κολάσινατς και ο Σεπ. Ο Βόσνης και ο Αυστριακός. Ναι, και από εκεί και πέρα, κατά τη δική του άποψη, επειδή στο κέντρο είναι λίγο πιο ρευστή η κατάσταση και υπάρχουν μια λόγω του Μπενταλέμ, έτσι, λόγω της λόγω του συγκεκριμένου κενού που είναι και πολύ σημαντικό, είπε ότι εκείνος θεωρεί πως μάλλον θα αγωνιστούν οι Γκάις, Αόγκο και Γκορέτσκα. Ναι. Και κατά την άποψή του, ο Φαξ Μάγερ θα αγωνιστεί στην επίθεση σαν περιφερειακός και στην κορυφή, σε αυτό το 3-5-2 ουσιαστικά, στη διάδα δηλαδή στην επίθεση μπροστά, μάλλον θα είναι και ο Χούντελαρ. Φαίνεται ότι ο Χούντελαρ έχει το προβάδισμα για το σημερινό παιχνίδι. Αν όχι ο Μπουρκστάλερ, είναι η άλλη επιλογή. Παρότι δεν μας το είπε ο συνάδελφος, νομίζω ότι παρατηρώντας κάποιους τους τελευταίους αγώνες της Σάλκε, θα δει ότι ακόμα και αν σήμερα προχωρήσει ο Γερμανός προπονητής σε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλάξει 3-4 πρόσωπα, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο που θα έχει γίνει μόνο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Επειδή το πρόγραμμα της γερμανικής ομάδας είναι πολύ επιβαρημένο τελευταία και επειδή έχουν δώσει νομίζω 4 παιχνίδια σε 13 ημέρες, κάτι τέτοιο πρέπει να ισχύει και από εδώ και πέρα υπάρχει από πολύ μεγάλη διακοπή προέρχονται αυτοί, ναι, ναι, αλλά είναι σε ένα διάστημα στο οποίο μπαίνουν σε συνεχόμενους αγώνες και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχουν, ναι. Γι' αυτό το λόγο ο Βάιντσιρλ μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ένα rotation που από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορεί να έχει και 3-4 διαφοροποιήσεις. Στην άμυνα, ποιο είναι το άλλο στόπερ που χρησιμοποιεί συνήθως αντί του Νάσταζιτς? Ποιος είναι άλλο? Έναν άλλο είναι ένας άλλος. Τέλος πάντων. Θυμίζουμε ότι ο Γκορέτσκα και ο Μάγερ είναι οι δύο τότε, το 13, πότε, 14, πότε ήταν, δύο 17χρονοι ήταν τότε. Ταλέντα αυτό και πράγματι έχουν κάνει βήματα πρόοδου και είναι πλέον σε επίπεδο να είναι βασικοί, ίσως να είναι και τα αστέρια. Ειδικά για τον Γκορέτσκα είναι αυτό που μας είπε για χθες ο κύριος Σταματόπουλος, ότι μαζί με τον Μπεντάλεμπ είναι ένα απίστευτο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Βρίσκονται με κλειστά μάτια και γι' αυτό το λόγο και η απώλεια του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή για το σημερινό παιχνίδι είναι σε εισαγωγικά ένα πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όλα αυτά αφορούν τους Γερμανούς. Το κλείνουμε το κεφάλαιο. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η ενημέρωση για ό,τι αφορά τη Σάλκε και στοιχεία γενικότερα για τη φετινή χρονιά, αλλά και για πιθανή δεκάδα. Η ανάλυση που κάνουμε, σίγουρο το 3-5-2 δεν αλλάζει η Σάλκε. Εκεί στηρίζεται. Πλέον το έχουν εμπεδώσει, όπως λέει και ο συνάδελφος. Πλέον παίζουν καλά. Παρά τα προβλήματα, είναι σε top φόρμα. Και βλέπουμε τι θα παρουσιάσουν σήμερα στην Τούμπα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στο ΠΑΟΚ με το που επιστρέψουμε και τα αγωνιστικά αλλά και τα γύρω-γύρω που έχουν ιδιαίτερη αξία και πρέπει σίγουρα να ενημερώσουμε. Δώσε να πω εγώ για την Τζικνοπέμπτη εδώ που γίνεται χαμός στον Πειρατή και δες εσύ τα άλλα για να πάμε για διάλειμμα. Μασκέ Τζικνοπέμπτο πάρτι είναι με δίσκο μουσικές. Δισκομπάλα κρατάει ο Πειρατής στο χέρι. Την πολύ ωραία μακέτα που έχει κάνει εδώ πέρα και μας έφεραν τα παιδιά για να ξέρουμε τι θα πούμε. Από τη μία το μεσημέρι διάφοροι DJ θα διαδέχονται ένας τον άλλον και θα παίζουν μουσικές δίσκο. Η Λίνα Αντωνιάδου, ο Ντίνος ο Αλεφασίδης και ο Πάνος ο Σκαπελτζής. Μαζί με σουβλάκια, μαζί με πύρες, τα πάντα όλα και στη Διογενής 17 στον Πειρατή. Έχει και ΠΑΟΚ η φάση, το βραδάκι που θα βγουν και οι οθόνες και θα πάει μέχρι το πρωί. Μπέργεν ΕΣΕΚ στο κέντρο της πόλης. Το καλύτερο μπέργκερ, η πιο φρέσκια πρόταση για μπέργκερ με πάρα πολλές προσφορές. Για παράδειγμα, όσοι είστε εκεί κοντά, δουλεύετε, έχετε καθημερινή επαφή με το κέντρο και πηγαίνετε στο Burger Shack, μπορείτε να πάρετε κάρτα έκπτωσης έως 15%. Μαζί μας και η Αναδομό,
στο πρώτο μέρος της εκπομπής πάντα εδώ παρέα. Μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου τρέχει έναν διαγωνισμό και δίνει τη δυνατότητα για μια πλήρη ανακαίνιση μπάνιου αξίας 1.350 ευρώ δώρο αυτό. Στην κλήρωση που θα γίνει, αρκεί να κάνετε like στη σελίδα και να κοινοποιήσετε στο δικό σας το προφίλ το βίντεο του διαγωνισμού και έτσι αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση και θα πάρετε αυτό το πολύ ωραίο πακέτο αξίας 1.350 ευρώ. Η αναδομό είναι στην Αγία Σοφίας 18, το 2311-241-508 είναι το τηλέφωνο της αναδομού. Κλείνετε ραντεβού και σας εξηγούν πώς θα κάνετε ανακαίνιση ή τον επαγγελματικό σας χώρο ή το σπίτι σας. Σε περίπου 50 λεπτά κληρώνουμε τα τρία τελευταία εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ ΣΑΛΚΕ. Για όσους ψάχνουν ένα αγωνίως, υπάρχει μια ελπίδα μέσα από την εκπομπή. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο ονοματεπώνυμο στο 545-26. 2 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε δεύτερη ώρα. Ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο βεβαίως, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Έτσι όπως έχω ψυχολογήσει αυτούς που στέλνουν μηνύματα και είναι πολλοί, είναι αυτοί οι οποίοι το είχαν ξεγραμμένο. Λέγανε δεν θα πάμε στο γήπεδο, δεν βρήκαμε στη ρεγδά και τώρα λένε ρε μπας. Δεν γράφει κανείς τίποτα παραπάνω. Ναι. Είναι αυτό. Αγχωμένοι. Είναι άγχος. Ή ποδόσφαιρο ή ΠΑΟΚ. Ναι. Και το ονοματεπώνυμο, τίποτα. Μια έτσι αυτό, καλή τύχη, Παοκάρα. Ή κάτι αυτό το του στυλ, ότι θέλω πολύ να κερδίσω, ή έρχομαι από την περιπαρχία, ή κάντε κάτι ρε παιδιά. Τίποτα. FM και ενώ πάω το ονοματεπώνυμο είναι τα απαραίτητα. Ό,τι άλλο θέλετε, γράψτε. Και αποστολή στο 545-26. Γρήγορα, πάμε δεύτερη ώρα στα του ΠΑΟΚ αποκλειστικά. Να δούμε λίγο τους χορηγούς μας στη δεύτερη ώρα με Ιταλό. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα για να έχουμε ενέργεια, να έχουμε μπαταρία και για το αυτοκίνητο και για τον επαγγελματικό σας χώρο. Φιάμ, τέκνικα, μπος, τα πάντα. Εκεί έρχονται οι άνθρωποι στο χώρο σας, αλλάζουν την μπαταρία και ελέγχουν και το δυναμό, δίνοντας σας και δώρο ένα παραφλού. Τρία καταστήματα του Ιταλού, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης και το τηλέφωνο για να πάρετε και να έρθουν 24 ώρες το 24ωρο, 2310-545-999. Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, εκεί μπορείς να παρακολουθείς σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, έτσι, δηλαδή εξειδικεύεσαι στο επάγγελμα και στα τουριστικά γενικώς και παίρνεις εφόδια για να δουλέψεις στον τομέα που υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας από εδώ και πέρα. Εθνική Αμήνη 14α 2310-22-2962-datalabs.edu.gr. Και μετά Alter Ego, τα ανδρικά και όχι μόνο, γιατί εκεί έγινε και πολύ καλά, όπως μας είπε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Ενδύματα για όλα τα γούστα και casual και πιο επίσημο ντύσιμο, με εκπτώσεις τώρα αυτό το διάστημα έως και 60%, μοναδικά σχέδια, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά ακόμα στην 25η Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, αλλά και ανατολικά Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις απ' την άλλη, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το ποδοσφαιρικό, ποιοι θα παίξουν, τι σκέφτεται το Ήβιτς, τι δοκιμάζει. Είναι δύσκολο το θέμα, αλλά είναι μια ωραία συζήτηση ποδοσφαιρική. Να πούμε τα ενδεχόμενα. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να πάμε στα έξω αγωνιστικά και εκεί δεν έχουμε να πούμε και πολλά εμείς. Θα δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που κάθε μέρα δουλεύουν γι' αυτό. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στο σύμβουλο της ΠΑΕΠΑΟΚ, υπεύθυνο βεβαίως για θέματα ασφαλείας, τον κύριο Ηλία Γεροντίδη. Καλό μεσημέρι, καλά είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, μια χαρά. Κύριε Γεροντίδη, είναι μια δύσκολη μέρα ή εντάξει, έχετε συνηθίσει πλέον και τα έχετε βάλει σε μια σειρά όλα? Εντάξει, είναι δύσκολη μέρα. Εντάξει, κάπου μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά. Προσπαθούμε για να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και εμείς σε μέτρα ασφαλείας, ναι, όσο μπορούμε περισσότερο. Να δείξουμε την εικόνα αυτή που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ ώστε να ανταποκριθεί σε τέτοια θέματα, σε τέτοιους αγώνες. Πείτε μας λίγο, δύσκολος, γιατί αυτές τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια ανησυχία για αυτόν τον αγώνα? Τι είναι αυτό που είναι το προηγούμενο, κάποια φαινόμενα με φιλάδους από άλλες χώρες? Τι έκανε ξεχωριστό? Όχι. Απλώς είναι το μέγεθος των φιλάθλων που θα έρθουν. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο, από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου έχουν πει, είναι το μεγαλύτερο που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Τούμπα. Από φιλοξενούμενους. Αυτός είναι ο λόγος. Από φιλοξενούμενους φιλάθλους, ναι. Και αυτός είναι ο λόγος τώρα ως προς το πώς θα έρθουν, το πώς θα... το τι θα γίνει με αυτούς τους φιλάθλους και τα λοιπά. Έχετε ανησυχητική ενημέρωση για την ποιότητά τους, για τη συμπεριφορά τους, για τα δείγματα που έχουν δείξει σε άλλα γήπεδα?
δεν έχουν κάποια, εντάξει, κάποιοι και έξω αρχίζουν και έχουν κάποια θέματα, με θέματα βίας και αυτοί, αλλά εντάξει, κάπου οι συμπεριφορές τους πιστεύω είναι σε λογικά πλαίσια, όχι κάτι το εξειζητημένο. Mm-hmm. Εντάξει, γι' αυτό και παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Αλλά όποια μέτρα και να πάρουμε, αν οι εκδηλώσεις των φιλάθλων το δικό μας δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση να βοηθήσουν την ομάδα μας, το ξέρετε και εσείς ότι δεν έχουν κανένα νόημα. Ναι. Γι' αυτό και θα πρέπει οι φιλάθλοι μας να έχουν αυτή τη συμπεριφορά ώστε να στήριξουν την ομάδα μας. Άρα, 2-3 βασικά στοιχεία μπορεί να ξέρουν οι παοξίδες που θα έρθουν στο γήπεδο απόψε, ποια είναι? Ακόμα και η ώρα προσέλευσης, ακόμα και λεπτομέρειες. Και η ώρα προσέλευσης να είναι όσο πιο νωρίς γίνεται. Αυτοί οι οποίοι θα έρθουν και θα κατευθυνθούν προς τις θύρες, προς τη θύρα 7, καλό είναι να έρθουν από την θύρα 5-6, από τις θύρες 5-6 και όχι από την 8. Να μην περάσουν από την 8, γιατί εκεί θα υπάρχουν φραγμοί για τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδος, της Άλκη. Και συνήθως, οπότε θα μας βοηθήσουν. Συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια καλό είναι να αποφεύγετε εκείνο το διάστημα των αφήξεων, εκείνο είναι το πιο δύσκολο, κάτι τις 8.30 δηλαδή. Είναι δύσκολο γιατί τώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία και με πούλμαν και καταλαβαίνετε τώρα εκεί οι δρόμοι θα είναι λίγο φραγμένοι, η πίεση θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα επίσης να πω και στους δικούς μας φιλάθλους ότι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τίποτε κροτίδες και πιστούς, γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι η ΟΕΦΑ δεν συγχωρεί τέτοια πράγματα και τέτοιες ενέργειες. Το ξέρετε και είναι αμήλικτη σε τέτοια θέματα. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ είναι πολύ παθός σε γεγονότα και καταστάσεις και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά και το γνωρίζετε. Ναι, αλήθεια είναι. Βέβαια είναι και αλήθεια ότι για παράδειγμα σε εκείνο το πολύ κακό ματς με τους Αυστριακούς υπήρχε απίστευτη πρόκληση. Έτσι, δηλαδή μπήκαν αυτοί μέσα και πυροβολούσαν. Ναι, έτσι. Ήταν ό,τι χειρότερο. Και ξέρετε ότι μερικές φορές εκεί δεν μπορείς να κάτσεις. Καλός ή κακός. Αλλά όταν άλλος μπαίνει στο σπίτι του και αρχίζει και πυροβολάει συνέχεια, εκεί ήταν. Όχι. Να ξέρετε ότι τέτοια γεγονότα δεν θα τα επιτρέψουμε. Βέβαια, απρόβλεπτα γεγονότα μπορεί να συμβούν. Έτσι. Ναι. Το απρόβλεπτο το περιμένεις, το ξέρεις, το λες ότι μπορεί να σου τύχει κάτι. Ναι. Θα το χειριστούμε εκεί την ώρα. Κατάλληλα. Δεν υπάρχει θέμα και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια γεγονότα. Είναι πολύ βασικός προφανώς και ο έλεγχος εκεί στις θύρες, έτσι. Ναι. Θα γίνεται πιστάμενος έλεγχος και δεν θα έχουμε θέμα. Προσωπικά τώρα έχετε πιο μεγάλη ανησυχία για το σημερινό παιχνίδι ή για το ματς της άλλης εβδομάδας που θα υπάρχει μεγάλη μετακίνηση οπαδών του ΠΑΟΚ? Για το σημερινό, γιατί αφορά το γήπεδό μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Ναι. Για το σημερινό σίγουρα. Κύριε Κυροντίδη, είναι πάνω από 1.000 Γερμανοί που αναμένονται? Ναι. Είναι πάνω από 1.000. Γύρω στους 1.400 περίπου. Το ότι αυτές τις ώρες τώρα στην πόλη που είναι και ιδιαίτερη ημέρα κυκλοφορούν, γίνονται πορείες, αυτά σας απασχολεί, σας ανησυχεί, είναι καθαρά θέμα αστυνομίας αυτό και εντάξει, δεν μπορεί. Όχι, είναι καθαρά θέμα αστυνομίας από τη στιγμή που θα έρθουν στο γήπεδο κτλ. Δεν έχουμε. Όλοι οι φιλάθλοι που θα έρθουν μέχρι και τον τελευταίο θα ελεγχθεί αυτό που θα μπει μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν έτσι φιλάθλοι μέσα. Αυτό είναι αυτό. Μάλιστα. Οπότε, ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Αυτά για τα μέτρα τάξης, λεπτομέρειες, πληροφορίες εκεί προς το νότιο ανατολικό κομμάτι του γηπέδου που θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είπε ο σύμβολος ΠΑΟΚ ότι είναι προσέλευση ρεκόρ τα τελευταία χρόνια για φιλοξενούμενους οπαδούς. Αυτό το 1.400. Ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι από το εξωτερικό, να πεις από Ελλάδα πάλι έχουν κοπεί αυτά. Πώς ήταν η της Rapid? Ήταν τόσο περίπου. Ήταν πολύ πάντως. Δεν ήταν 100-200 δηλαδή. Ναι. Πρέπει να ήταν καμιά χιλιάδα. Πρέπει να ήταν καμιά χιλιάδα. Ούτε η Dortmund, ούτε η Φίκα, ούτε η Φενέρ, ούτε η Ιταλή. Μπα, όχι, τόσο κόσμο. Από παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε να δούμε τόσο κόσμο αντιπάλων στην Τούμπα. Αλλά πάνε τόσα χρόνια πλέον που έχουν απαγορευτεί και αυτές οι μετακινήσεις που. Είναι ωραίο σαν εικόνα. Να έχει και αντίπαλο φιλάθλος. Εντάξει, είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι λίγο αγχωτικό, ρε παιδί μου. Είναι αγχωτικό, ναι. Έχεις πάντα το νου εκεί και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν οι δικοί μας. Τώρα ο άλλος έγραφε στο Facebook. Ξέρεις κάτι. Αυτή την περίοδο, άλλο ο Άγγλος, άλλο ο Ιταλός, άλλο. Και άλλο ο Γερμανός. Και άλλο ο Γερμανός. Και αυτοί, επειδή είναι πάρα πολύ περιορισμένοι στη δική τους χώρα,
όταν πάνε εκτός νιώθουν πιο λάσκα να κάνουν δηλαδή ιστορίες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στο Μόναχο ήμουνα σε ένα Bayern Schalke και λέω πώς τους αφήνουν ρε φίλε έτσι να κυκλοφορούν μες στην πόλη τους οπαδούς της Schalke. Και λένε καλά ρε φίλε τι πώς τους αφήνουν αφού παντού έχει κάμερες, δεν τολμάει κανείς να κάνει τίποτα. Τώρα που είναι εκτός ας πούμε, τους είναι πιο εύκολο αυτούς τους 100-200 από τους 1400 που θα έρθουν, που είναι, βράζει το αίμα τους περισσότερο, να κάνουν τη βλακεία. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουν οι δικοί μας. Γιατί ο άλλος το θέτει θέμα τιμής. Να ξέρουν τέλος πάντων αυτοί που είναι ότι δεν χρειάζεται να αντιδράσουν απαλού, θα υπάρχουν αυτοί που θα αντιδράσουν και είναι η δουλειά τους, να μην αγχώνονται. Εντάξει, δεν χρειάζεται, πολύ το τραβάμε και εσύ πολύ αγχώνεσαι, ρε, χαλάρωσε λίγο. Εγώ. Ναι. Μια χαρά, γιορτή είναι σήμερα. Τσικνοπέμπτη και ο ΠΑΟΚ παίζει Ευρώπη. ΠΑΟΚ Σάλκε. Όλη η Ελλάδα εξτραμμένη τα βλέμματα. 6 φράγκα ο Σμαρλισπόρ δίνει. Το είδες αυτό. Ναι, παίξει ευκαιρία, ναι. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι μεγάλο. Έχει εδώ φωτογραφία από τα αποδυτήρια της ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται φανέλες. Βασικός ο Τζάλμα και ο Ενρίκε. Κλάου, Σάχοφ και Μάτος. Όχι, είναι οι δικαρέκλες τους έτσι. Α, δεν είναι. Η δεκάδα. Και νόμιζα ότι είναι η δεκάδα. Είναι οι καρέκλες τους. Α. Ο καθένας έχει την καρέκλα του. Είναι μόνιμη θαμόνη, σταθερή. Ναι. Α, δεν είναι εννοείται, ρε, αφού γράφει κιόλα. Πιο βαθιά τα κολομέρια. Κοίτα, κοίτα στον πίσω. Δεν είναι χι τον πίσω. Μα αν δεν ήταν τώρα η φανέλα εδώ, θα είχε από πίσω ταμπελάκι που λέει το όνομα. Μάλιστα. Του κάθε παίχτη. Θα μας πει ο Σταύρος την 11η με το οποίο θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Την έχει αποκλειστικά. Πώς θα ξεκινήσει δεν ο Ιβιτς. Δεν πρόκειται να πω τίποτα. Γιατί? Αυτή είναι η δουλειά σου. Δεν πρόκειται να πω τίποτα. Γλύκο. Όλε! Άλλο δεν είναι γλύκο, είναι σίγουρα. Ναι. Γλύκο είναι σίγουρο. Όλε! Λέοβατ. Τα εύκολα λε. Όλε, ναι. Τσίμιροτ. Όλε. Σάχοφ. Όλε. Σίγουρο είναι ο Σάχοφ. Πέντε. Πέντε είπα. Ναι. Αθανασιάδης. Όλε. Όλε. Το πέτυχες. Έξι. Έξι. Άλλος. Έξι. Σου τι ψάχνεις, ψάχνεις. Τα στόπερ. Κρέσπο Βαρέλα. Δύο τα τρία στόπερ ή και οι τρεις μαζί. Πες δύο. Δεν θα πεις δύο γιατί οι άλλοι παίζουν 3-5-2. Τρεις θα πεις. Τραχανά. Σόπα, ναι, πώς θα βγουν τα μαργαρίσματα με δύο στόπερ. Τρεις πρέπει να παίξεις. Γιατί ο Βαρέλα και ο Κρέσπο παίζουν για δύο. Ο Βαρέλα και ο Κρέσπο χρειάζονται και έναν τρίτο που να καλύπτει τους δύο φόρ της Σάλκε. Όταν παίζει ο άλλος με δύο μπροστά, παίζεις εσύ με τρεις πίσω. Σιγά μου, προσαρμόζεσαι πάντα με το κάνει ο άλλος. Αφού το έχεις παίξει, ναι. Πάω και σε. Αφού το έχεις παίξει, ναι. Τι το έχεις παίξει. Το έχεις παίξει, δεν κάνει. Δεν το έχεις παίξει. Τρίτος χαφ. Δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει, αλλά κάνω το χαζού. Τα δοκίμασε όλα. Και περιμένουμε. Φαντάζεσαι την... που θα κινηθεί. Πώς διάβασε τον αντίπαλο. Χαρίσεις ή ο Μπίσης Βαρέλα. Τρίτος χαφ και οι δύο μπροστά. Αν θα παίξει με 3-5-2. Ναι. Μπορεί να παίξει και 3-4-3. Μπροστά κάμπος να... παίζα... Ενρίκε. 3-6-1 θα παίζα. Να πω την εντεκάδα μου. Πες. Γλύκος. Βαρέλα Μαλεζάς Κρέσπο. Ναι. Σωστός. Μάτος Λέοβατς. Ναι. Βάτους όλους. Όχι, όχι. Σάχοφ Τσίμιροτ. Ναι, ναι. Τζάλμα Ερίκε κλειστά μπροστά και Κλάους Κορυφή. Τα είπαμε αυτά από Δευτέρα μου. Ναι, ναι. Θα μας πεις Τετάρτη στα ίδια. Πάλι το ίδιο λες. Τι είπες, Τζάλμα Ερίκε. Ναι. Και στην κορυφή ο Αθανασιάδης. Ναι. Τον έφεξε το Μιστακίδη. Και το Μιστακίδη έφεξε και τον Πίσες Βαρεφαγή. Χρειάζομαι να έρθει από τον πάγκο λέει, όταν αγριέψει το παιχνίδι. Και τον Πίσες Βαρεφαγή. Και τον Πίσες Βαρεφαγή. Ρε παιδιά, ο Πίσες Βαρεφαγή. Εγώ τον θέλω τον Πίσες Βαρεφαγή. Εγώ δεν τον θέλω. Να έχουν το νου τους. Εγώ θέλω και κάνει ένα πρώτο ημίχρονο εδώ και καιρό πολύ τάχει δυναμικό. Και αυτό θα τρέξει. Μετά θα κουραστεί δεν απλά. Και γρήγορος τότε τον βγάζω χρόνος και βάζω το Μιστακίδη. Δεν παίζει σε γρήγορους χρόνους. Άκουμε που σου λέω. Δεν είναι για αυτά τα παιχνίδια. Άκουμε. Έγινε. Δεν ήταν, αλλά έγινε. Έγινε. Δηλαδή, εσύ μπορείς ο να βάλεις... πιο αυστηρός κριτής ήταν ο προπονητής. Ναι. Και δημόσια. Ναι, ναι. Εμείς όλοι εντάξει. Ο Ίβιτς τον είχε κατακρίνει. Έλεγε αυτό που έβλεπε. Αλλά το έλεγε δημόσια. Έλα που τον κέρδισε όμως ο ποδοσφαιριστής. Μα δεν λέω ότι ο Μπίσης Βαρέλα είναι κακός. Απλά δεν τον έβαζα σε αυτό το παιχνίδι. Θα προτιμούσα τον Τζάλμα και τον Ενρίκε που παίζουν σε πιο καλούς χρόνους. Ο Τζάλμα σίγουρα χρειάζεται. Θα πέσει και πολύ κλωτσιά και. Ναι, πρώτος στις φάσεις είναι. Τι να κάνω τώρα. Να μην τους προτιμώ αυτούς τους δύο. Ακούει νομίζω ο Βλαντανίβιτς. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε ένα 3-4-2-1. Ναι. Κλειστά όμως το λες. Μπορεί να γίνει 3-6-1 με απλωμένους στα φτερά τους άλλους. Που έπαιξε ο νυν προπονητής της Γαλατασαράι. Ο Τούντορ. Προπονητής ενός εκατομμυρίου πλέον. Καλός προπονητής ήταν ο Τούντορ. Σε εμάς τα...
τον πήρα από κάτω. Σε εμάς δεν κατάλαβε ότι δίνει εξετάσεις. Νόμιζε ότι είναι για μια τριετία σίγουρος, έτσι, χαλαρός. Και εμάς νομίζω έκανε... ότι είχε και πιέσεις μυστήριες. Νομίζω ναι. ότι το έχασε εκεί στην Κράσνοντα. Που πήγε έπαιξε και το 4-4-2 όλοι πίσω από την μπάλα. Επειδή έπρεπε να κερδίσουμε γιατί ήταν εκεί στον ομό, έχουν τα δικά τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι παραπάνω δεν έχουμε. Θα δούμε το βράδυ τι θα επιλέξει ο Ίβιτς. Μπορεί να επιλέξει και Μπίζεσβαρ, δεκάρι, στους δύο μπροστά και ξέρω εγώ, Μιστακίδη Κλάους, Τζάλμα Κλάους, Ερίκη Κλάους. Το πρόβλημα είναι στο 6 του δένητα, του ψιλοδένητα χέρια αυτό το κάνεις. Τι βγήκε ο άλλος και σου είπε, μας ξεφώνησε πριν. Δεν ξέρω αν τυχόν προλάβει τη Γερμανία ο Κάνιας. Τώρα εδώ δεν είναι θέμα αντοχής στον πόνο, είναι σύνδεσμος. Σταθερότητα του ποδιού είναι. Ναι, είναι... Τι να πεις. Εγώ θυμάμαι ότι βάλαμε τον Βιτόλο, χάσαμε μια πρόκριση στους 32. Τον βάλαμε ανέτοιμο. Τον ανέτοιμο Βιτόλο. Στο ΠΑΟΚ ΤΣΣΚΑ Μούσας. Που μας κάνανε γιογιο 25 λεπτά. Πήραν προβάδισμα και μετά δεν μπορούσαμε να σοφαρίσουμε. Και στη Ρωσία τι έγινε, μετά από 5 μόλις μέρες. Μετά από 5 μόλις μέρες τους πατήσαμε εμείς, χωρίς Βιτόλο, με Γκαρσία Τσουκαλά στον άξονα και τον Σαλπικίδη να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 0-1. Ήταν το 1. Δεν ρώτησαμε ποτέ τον Ίβιτς αν θεωρεί ότι ήταν το κορυφαίο μάτι της καριέρας του. Ήταν το κορυφαίο. Εγώ λέω ότι ήταν το κορυφαίο μάτι της καριέρας του. Δεν τον έχεις δει, φίλε, στην Παρτιζάν, στην Κλάντμπαχ. Δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, τον έχω δει στο 70% της καριέρας του. Μπορεί και 80%. Σε ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ τον έχω δει. Δεν θυμάμαι τον Ίβιτς, δεν έχει κάνει τέτοιο παιχνίδι ποτέ. Τους κατάπιε. Τους κατάπιε, το άλλο θα έλεγα στον αέρα, αλλά δεν είμαστε λαμά. Το πλαστικό τότε και το στο Λουζνίκι. Πλαστικό ήταν ή παγωμένο. Πλαστικό ήταν. Πέρα από παγωμένο. Εντάξει. Δεν έχω φάει στη ζωή μου τόσο κρύο ποτέ. Θυμάσαι που παγώσαν τα χασφρί. Ναι, ναι, τα πάντα. Μελάνια, μπαταρίες, αυτά. Πίναμε σφινάκια στο ημίχρονο για να αντέξουμε και όταν έβαλε ο Μουσλίμοβιτς τον γκολ, είδα έναν από πίσω με γούνες. Δεν λες για την προσφορά του Δημήτρη Σαρπικίδη στον γκολ, όμως. Είναι αρκούδα. Νομίζω ότι είναι αρκούδα πίσω από τέτοιο κανονικά. Δεν γιατί ρε, πώς βοήθησε ο Σαλπικίδης αυτό. Χτύπησε τον Ακυμφέφ. Την προηγούμενη φάση χτύπησε τον. Κατά λάθος. Και βγήκε. Ναι, βγήκε ο Ακυμφέφ και έκανε ο άλλος την γκέλα. Για τον γκολ είναι γκέλα. Με ναι, τον που μπήκε ο άλλος. Στον μπούτι του Μουσλίμου. Για να ζεσταθεί κάποιος. Ναι, ναι, ναι. Θέλει ζέσταμα 2,5 μέρες. Και αυτός μπήκε χωρίς ζέσταμα. Μπήκε και έγινε στραβή. Έβαλε τον γκολ ο Μουσλίμοβιτς. Μπορεί εμεί να μην καταλάβαμε τον γκολ. Τι έγινε εκείνη την ώρα. Γιατί είχε το μυαλό σου να δει που θα πάει μπάλα. Καλημέρα από Εδιμβούργο. Όχι, δεν είναι ο Τζιόλης, είναι ο Βρίσμος ο Κωνσταντίνος. Και στη Σκωτία πάω και είσαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας απόψε. Αυτός τώρα εκεί θα πίνει κανένα εσπρεσάκι με τον Τζιόλη, χαλαρά, Δηλαδή τα παοξάκια θα τον βρουν. Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί και ο Τζιόλης το θέλει το καφεδάκι του κάθε μέρα. Και... είναι λίγο ναι, του καφέ είναι, έξω, είναι του καφέ. Έξω. Αλλά έχει και τραγούδι. Και τον Τζιόλη. Ακούσαμε. Ναι, εννοείται, τα ακούσαμε. Από ένα κοριτσάκι έβαλε τραγούδι. Αυτά με τα αγωνιστικά, αυτά και με τα έξω αγωνιστικά του ΠΑΟΚ για το σημερινό μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Τι να προσθέσουμε, Δημήτρη, να κερδίζει ο ΠΑΟΚ και το Γάλλιο και όλοι οι άλλοι. 10 και 5 ξεκινάει το παιχνίδι. Από νωρίς η προσέλευση. Είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Είναι εορταστικό το κλίμα γενικώς στην πόλη. Κυκλοφορούν και οι αντίπαλοι οπαδοί. Είναι αρκετοί. Κανένα ψηλό θα γίνει. Εντάξει, ψυχραιμία. Για να μην χαλάσει η μέρα. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει η μέρα. Έχετε άλλα 20-25 λεπτά για τα εισιτήρια του αγώνα, τα οποία δίνουμε. Τρία τελευταία. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Σε περίπου 25 λεπτά από τώρα κάνουμε την κλήρωση. Για ό,τι θα γίνει το βράδυ εδώ στον Λίμπερο με το ρεπορτάζ για πολλές ώρες. 10 ξεκινάει το παιχνίδι από τις 8 μέχρι τις 2-3 όσο πάει. Είναι βραδιά για τον ΠΑΟΚ, είναι ευρωπαϊκή βραδιά, πολύ μεγάλο μάτς. Μένα μου αρέσουν και αυτές οι ώρες, οι νωρίς. Δηλαδή εντάξει 8 μετά θα συζητάμε για καθαρά ποδοσφαιρικά. Την είσοδο των ομάδων, τις ενδεκάδες, το κλίμα στην Τούμπα με τη μετακίνηση τόσο κόσμου. Τώρα είναι το καλό για μένα. Και σου έλεγα και πριν εκτός αέρα ότι θεωρώ πως ο κόσμος αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται για μια δεξίωση, για ένα event. Βγάζει γούστα ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά έχει καιρό να ζήσει
τέτοια βεβαιότητα ότι η ομάδα του είναι καλά. Δεν λέω ότι θα πάμε εκεί να προκριθούμε να κάνουμε. Αλλά ότι βαθίζουμε σε ένα καλό δρόμο, ρε παιδί μου, γενικά. Έχει αρχίσει ο κόσμος να χαμογελάει, να χαίρεται πιο βαθιά. Όχι να χαίρεται επειδή έβαλε 3 γκολ στη Σάλκε. Κρεμαστήκαμε από τα δοκάρια, βγήκαμε σε αντιπιθέσεις και κερδίσαμε 3-0. Κάτι φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει βάσεις. Και προεκτάσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελο. Παίζει ομάδα καλή μπάλα γενικά εδώ και καιρό. Είναι πολύ μόνιμο πλέον, δηλαδή δεν είναι εξαίρεση. Δεν είναι κάναμε δυο καλά παιχνίδια. Και μένει αυτό να αποδειχτεί και σε ντέρμπι. Εντάξει, εμένα η φοβία μου ποδοσφαιρικά τώρα, άμα το αναλύσουμε, είναι ότι ο αντίπαλος ο σημερινός είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο από αυτό που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο δίμηνο στο καλό μας διάστημα. Εντάξει, από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό μπορεί να ισορροπήσει μέσα από το κίνητρο που εμφανίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, μέσα από την ατμόσφαιρα του γηπέδου, μέσα από χιλιάδες λεπτομέρειες οι οποίες κρίνουν μια αναμέτρηση. Ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Ψυχραιμία θέλει, ηρεμία θέλει. Αυτοί που είναι στο γήπεδο να είναι συνειδητοποιημένοι, δεν είναι ο ΠΑΟΚ το φαβορί. Δεν μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ να κάνει. Έχουμε και αυτό το παράδειγμα της Παρί που βάλε 4 στην Μπαρσελόνα τώρα, εντάξει. Αλλά αυτά είναι μία στο εκατομμύριο και καταγράφουν ιστορία. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί στην μέρα της ιστορίας του, ναι, μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σκορ. Αλλά να κερδίσει τη Λιόν 4-0. Ναι, το έκανε ο ΠΑΟΚ. Παλιότερα. Αλλά εκείνη τη βραδιά κάποιοι είπαν ότι δεν περπατούσαν οι παίχτες, πετούσαν. Είναι δηλαδή μία στα 30 χρόνια. Όσοι τη ζήσαν εκείνη τη βραδιά τη θυμούνται σαν να είναι χθες. Το θέμα λοιπόν είναι να είμαστε συνειδητοποιημένοι τι πάμε να δούμε. Ότι θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα σε έχει ήρεμο σε καμία φάση του. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι τέλος πάντων είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μένω στα φιλή της σύνδεξης που του πήρα για τη Φόρτσα. Μου λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να τη δώσει την μπάλα τη Σάλκε. Δηλαδή, αν μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ μπάλα, καλό θα είναι να την κρατήσει. Από εκεί και πέρα, άλλοι πιστεύουν ότι καλύτερο ο ΠΑΟΚ να αφήσει την κατοχή στη Σάλκε για να χτυπήσει το ανοιχτό γήπεδο. Γιατί έχει στόπερ τα οποία δεν είναι πολύ γρήγορα, παρότι είναι αρκετά έμπειρα βέβαια. Δηλαδή, για μένα ένα από τα καλύτερα στόπερ που πάτησαν το πόδι του στην Ντούμπα το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν εκείνο, ο Σουηδός, πώς το έλεγαν τη Κράσνονταρ. Ο Μπέλκ. Όχι, ρε. Ένα αρχηγός εθνικής Σουηδίας είναι, ρε. Γκρίνβιστ, Γκριβίν, πώς το έλεγαν, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτός δεν ήταν γρήγορο στόπερ. Αλλά ρε φίλε, έπαιζε με μυαλό. Ήταν πολύ καλός. Τέλος πάντων, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι από όπου και το πιάσεις από πριν μπορεί να εκτεθείς. Είναι ένα παιχνίδι ισορροπιών που θέλει ηρεμία, καθαρό μυαλό και καλά ποσοστά ευστοχίας. Αυτό είναι το α και το ω σε τέτοιες περιπτώσεις. Φίλος του Ηρακλή γράφει, σας εύχομαι να κερδίσετε σήμερα γιατί γουστάρω τον τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει στας Ευρώπας. Γράφει φίλος. Λευγιαγκούλας. Είναι ένας φίλος που έχει πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι έχει τη μεγαλύτερη αγωνία να κερδίσει ο φίλος εδώ. Άλλα 10 λεπτά τα τελευταία μηνύματα για τα εισιτήρια τα οποία κληρώνουμε για το ΠΑΟΚ Σάλκε. Το μάτς είναι σε περίπου 8 ώρες από τώρα. Καλές οι καιρικές συνθήκες εδώ στη Θεσσαλονίκη, πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία σε σχέση με άλλες ημέρες αυτής της περίοδου. Και να θυμηθούμε και τα άλλα μάτς που έχουμε σήμερα για το Europa League. Νωρίς στις 6 γίνεται το μάτι τη Ρωσία Κράσνονταρ Φενέρμπαχτσε. Η Κράσνονταρ. Πότε παίζουν αυτοί ή δεν παίζουν? Κάτσε να δούμε. Ο φίλος γράφει Ανδρέα Γκράνγκβιστ. Γκράνγκβιστ. Πολύ καλό στόπερ. Δεν ξέρουμε αν παίζει ακόμα στην Κράσνονταρ. Και αρχηγός στην Κράσνονταρ. Εκεί παίζουν. Η οποία, ναι, δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις. Η Φενέρ πήρε μια πρόκριση επί της Μπεσίκτας τώρα πρόσφατα. Νωρίς αυτό το παιχνίδι το πρώτο, Ολυμπιακός Οσμανλισπόρ. 6 φράγκαλε δίνει ο Στίχημαν. Το παίξε εδώ ο συνάδελφος. Εντάξει, την συμπάθειά μου για τις τουρκικές ομάδες την ξέρετε διαχρονικά. Αδέρφια μας Τουρκία. Οσμάνλη, η οποία έχει να κερδίσει αρκετές εβδομάδες. Δεν είναι και τόσο δυνατή.
είχε κερδίσει τον Όμιλο, έτσι, με Villarreal, Ζυρίχη και Στεάουα. Παρ' όλα αυτά θεωρείται από τις αδύναμες πρώτες. Η Οσμάνι Σπορ. Η Άστρα, η Ρουμάνικη με τη Γκένκ. Η Αλκμαρ με τη Λιόν. Θεωρείται αρκετά μεγάλο φαβορή η Λιόν. Όλος παραδόξος. Γάνδη Τότεναμ. Αυτό είναι το φαβορή της αγωνιστικής. Η Τότεναμ. Η Τότεναμ. Πού ξέρεις πώς θα παίξει. Αλλά εντάξει, είναι και παράξενη. Παίζει. Είναι και παράξενη. Έχουν τρομερό ρόστερ. Θα δεν ξέρουμε και με ποιον παίζει το πρωτάθλημα. Μετά από τον πονοκέφαλο που σου προκάλεσε η Λίβερπουλ. Σου δώσω μια εξάδα να παίξει 4-5-6. Α, το πούμε τα παιχνίδια. Άλλο μεγάλο μάτς. Gladbach Fiorentina. Μακριά, γραμμή. Ωραίες ομάδες, παίζουν επιθετικά. Είναι καλούτσικα τώρα τελευταία και οι δύο. Άλλο ωραίο μάτς. Θέλτα Σαχτάρ. Μεγάλο όπερ. Η Σαχτάρ που. Μην τον μιλάς, ρε. Η Σαχτάρ η οποία έκανε περίπατο. Αυτό είναι που τον μιλάς. Έκανε περίπατο γενικά μέχρι τώρα στη σεζόν, έτσι. Το λέγαμε και τη μέρα της κλήρωσης. Αλλά είναι και λίγο εκτός. Και η Θέλτα που είναι επιθετική ομάδα με γρήγορους μπροστά. Η Λουντογκόρετς που έκλεψε εντυπώσεις στο Champions League με Κοπενχάγη. Άσος του Βουλγαρούς. 2,55 το δίνει. 95. Πήγε 95. 2,55 δίνει την Κοπενχάγη. Ανοιχτό μάτσι. Λουντογκόρετς, άστο. Ροστόφ με Σπάρτα Πράγας. Ο Νομπόα έφυγε τελικά. Δεν ξέρω. Δεν τα ακούμπησε αυτό. Ροστόφ Σπάρτα Πράγας over 2,63. Από τα πιο μεγάλα που κυκλοφορούν. Πάω Ξάλκε, βλέπουμε πάντα στοίχημα, 3,80, 3,37 και 2,25 το διπλό. Λίγο ανέβηκε το διπλό, λίγο. Άλλο ωραίο παιχνίδι, Μπιλμπάο από Ελ. Οι Κύπροι που έχουν καλή ομάδα, με τον Μπιλμπάο που... Μικρός ο Άσος, για ένα 36. Λόγω ονομάτων. Αλλά δεν είναι έτσι απλά. Είναι καλός ο από Ελ. Λέγκια Βαρσοβία Άγιαξ. Over. Δεν είναι ο Άγιαξ τόσο... Είναι σφιχτός. Δεν τρώει γκολ. Over. Καλά. Άντρελεχτ Ζενίτ. Μεγάλο χ. Οι δύο υποψήφοι για το ΜΑΚ. Το πήρε η Ζενίτ όμως. Μεγάλο χ. Χίλες. Ναι, γιατί είναι ανεργή γύρωση. Ωραίο και αυτό. Αλλιώς θα το παίζανε διπλό από εδώ μέχρι τις Βρυξέλλες. Άλλο ωραίο. Villarreal Ρώμα. Χ. Αμφίροπο. Σφιχτή και ήδη. Η United... θεωρείται το πιο εντάξει μεγάλο φαβορί της ημέρας. Με βάση αποδόσεις, ναι. Manchester United της Εντετιέν το βράδυ. Μόλις είναι 25-26 ο Άσος και το διπλό είναι 13-50. Εντάξει. Και Χάπολ Μπερσεβά Μπεσίκτας. Ο Βίτορ, είπαμε, έχει πάθει ζημιά, Έχει αστούς, δεν παίζει. Αν έπαιζε, το κολούσα το χ. Ναι. Χάπολ Μπερσεβά Μπεσίκτας. Να δώσουμε μια εξάδα. Και δεν δίνεις. 4-5-6. Και δεν δίνεις. Περίμενε. Θα πω ότι έπαιξα εγώ για να πληρωθούμε όλοι μαζί. Γιατί οπότε. Ναι. Ωραία. Περίμενε. Ανοίγουμε το app της Στοίχημαν που είναι φίλοι μας. Δώρο από τον συνάδελφο. 4-5-6 λέει έπαιξε. Άρα πρέπει να έχει μεγάλες αποδόσεις. Δεν μπορεί να μας πεις τώρα κανένα 1-60, 1-50. Τι. Το 4-5-6. Λουντογκόρε Τσάσο. Με την Κοπεχάγη. Στην Βουλγαρία. Στην Βουλγαρία. Έχει κάτι γρήγορους κοντούς εκεί, ποντά σε αυτούς. Ναι. Ωραία. Θέλετε Σαχτάρ over. Μεγάλο το 97 φίλε. Θέλετε Σαχτάρ over έπαιξε. Ναι. Άντρελεχτ Ζενίτ Χ. Άντρελεχτ Ζενίτ Χ. Βιγιαρεάλ Ρώμα Χ. Βιγιαρεάλ Ρώμα Χ. Λέγκια Άγιαξ over. Καλά, εδώ θα χάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέγκια Άγιαξ. Από το ημίχρονο θα το έχω αυτό. Over. Καλά. Ναι. Έχεις δει πως παίζει Λέγκια. Παλιά όταν ήταν ο center for. Δεν παίζουν πολύ ανοιχτά, ρε. Τώρα θα σφίξουν. Άρα δεν το ρωτήσαμε καν προγνωστικό να μας δώσει. Γάνδη τότε να με διπλώ. Αυτό 4-5-6 με 22 ευρώ το αποδουλεύουμε εδώ ακόμη δίνει 1.300. Ωραία. Ωραία. Αυτή η πολύ γεμάτη βραδιά στο Europa League από τις 6 μέχρι και τις 12 έχει ποδόσφαιρο. Κυριαρχεί φυσικά το μάτς στις 10 ΠΑΟΚ Σάλκε. Μην παρασύρεσαι. Μην παρασύρεσαι από τον εδώ, τον άρρωστο. Μην παρασύρεσαι.
Τι άρρωστος. Άκου λίγο, άκου λίγο. Παίζει και τα πλάγια. Παπαδιά, εσύ πιο άρρωστος είσαι από αυτό. Εγώ δεν παίζω έτσι. Από αυτό, ρε. Δεν παίζω έτσι. Εσύ δεν παίζεις μεγάλα ποσά, αλλά δεν είσαι. Εσύ έπαιξα τους δύο άσους, δε. Τι να έπαιζα χθες. Δύο άσους. Δύο άσους. Βάζεις 50, παίρνεις 75 κέρδος. Δηλαδή τι να κάνεις. 50 βάζουμε όλο το μήνα, ρε. Εντάξει, ρε φίλε, παίζει Ρεάλ και Μπάγκερ είναι το σέντρα που είμαι τελικά Champions League. Δηλαδή, η Ρεάλ και η Μπάγκερ. Ποια Μπάγκερ. Ναι. Ποια Μπάγκερ, 5. Άλλα 5 λεπτά έχετε κι εσείς. Και ήταν και μεγάλα τα ποσοστά για Ρεάλ και Μπάγκερ. Τώρα εκεί... 48, τώρα εκεί η Μπάγκερ. Εκεί γιατί έβρισες κάποια στιγμή χθες για το πέναλτι. Που με την Τρίτη το έβαλε. Μιλάνε τα βλαμμένα τα δικά μας που δεν θα πληρωνόντουσαν Φλεβάρι, άμα γινόταν αυτό. θα κοβόταν ο μισθός. Μιλάνε την Μπάγκερ να φάει γκολ και το τρώει. Δεν είχε Λούκας η Αρσενάλ. Τη στιγμή που είναι 0-1 η Νάπολη. Μες στον Περναμπέου. Και ναι. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Στραβώνουν και τα δύο. Αλλά μετά γύρισε και ηρέμησες. Άλλα 5 λεπτά. Το Ρόμπεν είδες ένα γκολ που τον αφήσαν να φάει. Άντε πες το διαβάσμα. Ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ όνομα τεπώνυμο στο 5-45-26 τελευταία λεπτά για τα τελευταία εισιτήρια. Πάντα στο στοίχημα και τώρα που θα αρχίσεις να παίζεις, η διάδα είναι το καλύτερο. Να ξέρεις. Ξέρεις τι γίνεται. Το 4-5-6 είναι δεν τώρα θα παίξω ποτέ στοίχημα μαγιά. Εγώ δεν έχω μυαλό να κάτσω να ασχοληθώ με όλα αυτά τις λεπτομέρειες ναι. αυτές. Εγώ επειδή βλέπω τις εσύ ομάδες. Εσύ εμβαθύνεις το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο έτσι και αλλιώς. Το παρακολουθείς, το βλέπεις. Ξέρεις, έχεις άποψη για τους παίχτες, για την κατάσταση που είναι οι ομάδες. Τις ομάδες. Παίρνουμε δεν υπάρχουν παίχτες. Καμία δεν έχει το Μαραντόνα και τον Μπελέ. Οι ομάδες είναι οι ομάδες. Ναι. Η Σεβίλη είναι Σεβίλη. Τε παίζει τον Μπατζόκο, το Κόρκα είναι Σεβίλη. Φίλε, θα πάει να παίξει. Ωραία. Η Νάπολη έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που παίζει. Αν δεν της βγει θα μετρήσει πολλά. Ωραία. Ναι. Όπως έγινε χθες. Που θα μπορούσε να μετρήσει πολλά παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Πάλι ο Ρονάλντο τι έκανε, διαμαρτυρήθηκε για ένα γκολ του Μπενζεμά. Κάτι πάλι γράφουμε. Εντάξει, αφού είναι ψυχάκι. Εντάξει, το άτομο είναι... έχει ξεφύγει. Γιατί τον αποθεώνει ο Τσόρμπα. Ότι ποιο Μέση και όλα είναι Ρονάλντο. Αποδεικνύεται αυτό. Εντάξει. Δεν υπάρχει Μέση. Βαρκελόνη... δεν υπάρχει Μέση. Σε λίγα χρόνια Μέση θα λένε και θα κλαίνε. Αμφιβάλλον θα ξαναβρεθεί η Μπαρτσελόνη σε τόσο ψηλό επίπεδο χωρίς ποδοσφαιριστή Μέση. Ενώ η Ρεάλ και υπήρχε και θα υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Να δεις να πούμε άμα θα φύγει κάποια στιγμή ο Ρονάλντο, μην απελευθερωθούν και παίζουν και καλύτερα. Και μετά θα πανηγυρίζεις και θα λες εσύ ο ίδιος ποιο Ρονάλντο. Δεν μπορεί Ρεάλ χωρίς Ρονάλντο. Δεν μπορεί ρε φίλε. Δεν μπορεί. Είναι ένας παίκτης. Χωρίς το Μέση. Είναι... εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει η Ρεάλ με Κασιμίρο, Κρός και Μόντριτς είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή ο Μόντες θες είναι τραγική μέρα και πάλι ρε φίλε, δηλαδή... ναι. Εκείνη η τριάδα στα χαφ φέρνει όλη την ισορροπία. Ναι, και ο άλλος σου λέει για τον Ρονάλντο. Εντάξει, τα παιδιά αυτά... αυτός κάνει τη διαφορά. Αυτός κάνει τη διαφορά, καλά. Ας παίξεις χωρίς Κασιμίρο, Κρός και Μόντες και ας σου πω ποιος θα κάνει διαφορά. Ας παίξεις χωρίς Ρονάλντο. Δεν θα χωρίς Ρονάλντο δεν θα χάσω. Ούτε την Έιμπαρ. Δεν θα χάσω. Χ θα πάρεις. Από το Έιμπαρ. Ναι, καλά, θα μαζευτώ λίγο. Θα μαζέψω λίγο τις γραμμές μου, θα ανεβάσω πιο ορθολογικά την ομάδα και θα τα πάρω όλα τα παιχνίδια. Ποιος είναι ο Ρονάλντο. Ναι. Πάμε. Να κάνουμε newsfish και σιγά σιγά την κλήρωση, παιδιά. Και εσείς που είναι, στείλτε στη διάρκεια της ενημέρωσης newsfish, στείλτε τα τελευταία μηνύματα γιατί με το που τελειώσουμε και ακουστεί το σπότ του χορηγού, πάμε σε κλήρωση. Να ξέρετε, ό,τι προλάβατε. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Προσέχετε τα παιδιά σας. Συνελήφθη 28χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Σε περιοχή της Τούμπας έγινε αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έφτω τα σύννεφα της Τούμπα που έγινε κάτι τέτοιο. Ναι, βρέθηκε σε έρευνα στο σπίτι του φορητός υπολογιστής με αρχεία πορνογραφίας που αφορούν σε 17χρονοι καθώς επίσης και ποσότητα κάναβης. Έγινε εκεί το ντου και σχηματίστηκε η δικογραφία. Γενικά έχετε το νου σας, δεν είναι λίγα τα περιστατικά. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί με τα κινητά τώρα και με τα Viber και με τα αυτά, με τα social media και με όλη αυτή την τεχνολογική δυνατότητα που υπάρχει, τα παιδιά παρασύρονται πολύ εύκολα, τα ανήλικα παιδιά, έτσι. Άμα γίνει 18 χρονών κόρη σας, μην ψάχνετε μετά τι κάνει. Είναι αυτή η υπεύθυνη. Αλλά μέχρι τότε τα παιδιά σας και τα μάτια σας, λέει ο άλλος, εγώ λέει δεν κάνω σαν εσένα, δεν ανεβάζω φωτογραφίες στα παιδιά μου. Έχεις εσύ το γιο σου, μην παίζει μπάλα. Ή την κόρη σου, ας πούμε, έτσι αγκαλιά την πλάτη και χαμογελάτε selfie στην τέτοια. Και λέει, τι κάνει η κόρη σου μετά με το κινητό της δες. Και όχι αυτό, δεν θα το πάρει ως εξωμανής τη φωτογραφία που είναι ένα κοριτσάκι και φοράει τη φόρμα της να την κάνει υλικό πορνογραφίας.
θα πείσει το κορίτσι σου και θα το δει σε κανένα διαδίκτυο. Και εκεί θα τραβά τα μαλλιά σου. Αυτό έχει το νου σου, και όχι αν ανεβάζει καμιά φωτογραφία με το γιο σου και την κόρη σου να παίζουν μπάλα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και προκύπτει συνεχώς. Αυτό έτσι, σαν μια είδηση που ήταν και τοπικού χαρακτήρα, συν του γεγονότος ότι υπάρχει μια ειδησιογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα και με αυτά που είπε για την Αθηναίδα Νέγκα. Αυτό αφορά την προηγούμενη εκπομπή. Ο Ασλαμάς θα είχε άποψη γι' αυτό. Αλλά γενικά απολογήθηκε δημόσια ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς έτσι και η Αθηναίδα Νέγκα του είχε κάνει μήνυση. Τώρα που έληξε το αυτόφορο, ήταν εξαφανισμένος ο δημοσιογράφος, δεν εμφανίστηκε καν στην εκπομπή του για να μην τον συλλάβουν. Επέστρεψε σήμερα, απολογήθηκε ραδιοφωνικά και το θέμα πάει για λήξη. Δεν ξέρω αν θα γίνει καν η μήνυση. Καλή προσπάθεια διαφήμισης για δύο κακές εκπομπές. Τι, εσύ ξέρεις ότι δεν κακές, εγώ ούτε τι ξέρω. Αυτή η Αθηναίδα λέει έκανε εκπομπή. Πού κάνει εκπομπή, ρε παιδιά? Κάνει εκπομπή κάπου, υπάρχει κανάλι που τη φιλοξενεί? Δεν βλέπω τηλεόραση με τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε χορηγό της σύνδεσης Newsfish και παράλληλα ο Δημήτρης κάνει την κλήρωση. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. Gas 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. Gas 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Χρήστο, θα μας δώσεις τρία νούμερα. 102 είναι σήμερα οι υποψήφοι. 102 είναι κάποιοι που έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Ναι. Είναι 3-4. Για να δούμε στην τύχη πώς πάει το πράγμα. Το 4. 4. Θύρα 4. 34. Πόσο? Και 99. Ωραία. Λοιπόν, δες εκεί τα τέτοια σου, εγώ θα πω τους χορηγούς. Η Data Labs ήταν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 2-22-9-62 το τηλέφωνο της Data Labs για να μάθετε για όλα τα προγράμματα που τρέχουν, σεμινάρια και μπαρίστα και τουριστικών επαγγελμάτων και οικονομικών και πληροφορικής. Εθνικής Αμήνης 14α, αν θέλετε να πάτε από κοντά να δείτε και τις εγκαταστάσεις, γιατί πολλές φορές μετράνε απλά. Αυτά, παίρνετε τα εφόδια και δουλεύετε κατευθείαν και με πολύ καλές προϋποθέσεις και το καλοκαίρι και τώρα. Επίσης, Alter Ego έχει εκπτώσεις ακόμα εκεί στα δυτικά. Στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία ή στην Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Alter Ego Fashion, για να μπείτε να τα δείτε και στο ίντερνετ και να βρείτε και αντρικά και γυναικεία πολύ ωραία προϊόντα και σε κλασικό ντύσιμο και επίσημο αλλά και σε casual. Και κλείνουμε με τον Ιταλό Κέντρο, κέντρο Μπαταρίας Ιταλός με τρία καταστήματα. Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. 2-3-10-5-45-9-99 το τηλέφωνο για να βάλετε Fiam Technica Boss, τις καλύτερες και επώνυμες μπαταρίες που κυκλοφορούν στο χώρο, με δωρεάν έλεγχο του δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο. Και αφού ήρθε και το ωραίο μήνυμα ότι ο Σουάρες είναι ο κορυφαίος όλων, μετά από αυτά που λέγαμε, πάμε στους τρεις νικητές. Δεν θα διαφωνήσω με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Απλά το Σουάρες, αυτή τη στιγμή ίσως και είναι ο Σουάρες. Πιο εύκολα θα τον ξεχάσουμε σε σχέση με Ρονάλντο Μέση, που και σαν αντίπαλο δίδυμο γράψαν μια ιστορία μια δεκαετία τουλάχιστον, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Ας σταθεροποιηθεί και ο Σουάρες, ας πάρει και κανένα πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ. Και όντως είναι παίχτης που νομίζω ότι θα αφήσει και αυτός εποχή. Οι κύριοι Μιχαηλίδης σε 866 το τηλέφωνο. Γεωργιάδης σε 244. Παύλος Γεωργιάδης, 244. Και Σαραφίδης, το τηλέφωνο του κυρίου Σαραφίδη 915 τελειώνει. Μιχαηλίδης, Γεωργιάδης και Σαραφίδης είναι οι τρεις οι οποίοι κερδίζουν εισιτήρια και θα ειδοποιηθούν για να έρθουν εδώ να το πάρουν και να πάνε στο γήπεδο το βράδυ κανονικά να συμμετέχουν σε αυτή την ωραία ποδοσφαιρική γιορτή. Αυτά από εμάς με ΠΑΟΚ 24, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.